ladies and gentlemen, we are back. Μη μου πεις updated και πάλι κοντά σας. Ένα μη μου πεις πολύ διαφορετικό, ανανεωμένο, αναβαθμισμένο και πλέον στη νέα χρονιά. Διότι θέλετε, δεν θέλετε, ξαφνικά όλα αλλάζουνε. Λάζαρος Γκόλιας, Αγγελική Κούκουρα εδώ στην παρέα μου για σήμερα. Πάνε οι γιορτές, πάνε των φώτων, τέλειωσε και του Αγιανιού. Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Πάνε όλα δυστυχώς. Έλα ρε, πόσο έχουμε τώρα. Πρέπει Είδες όμως το γιώθησε ότι πέρασαν 30 μέρες από τα Χριστούγεννα. Πω, και χθες είχαμε γιορτές, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Βεβαίως, εννοείται και ο Γιαννάκης μας γιόρταζε χθες εδώ πέρα, πανικός. Είχαμε χθες, είχαμε φέρει τα αρνιά, δεν πέρασες καθόλου από εδώ από τη ροή. Ναι, είπα, τώρα πάει με τα αρνιά αυτή η μέρα, οπότε και αφήσαμε εδώ, του κάναμε γλέντι, γιατί είχε βάρδια το παιδί. Γιατί μιας και τα οι άνθρωποι της τηλεόρασης δεν έχουν γιορτές, πανηγύρια, καθισιό, γιατί άμα κάτσουνε. Ποιος θα βγάλει πρόγραμμα, ποιος θα σας διασκεδάσει, ποιος θα σας ψυχαγωγήσει. Έτσι δεν είναι. Εσύ θεωρείς ότι στη σημερινή εποχή ο κόσμος δεν μπορεί να ψυχαγωγηθεί. Εγώ... Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Που δεν μπορείς να ψυχαγωγηθείς, θες να πεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μη μου ανοίξεις σήμερα το στόμα και έχουν περάσει και οι γιορτές, σαν νέα χρονιά. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να ψυχαγωγηθούν. Πώς το λένε το... Και υπάρχουν και σκεπτική. Άνθρωποι. Γιατί διασκεδάζει τον καθένα είναι πολύ σχετικό. Σαφώς. Και υπάρχουν και άνθρωποι που μπορούν. Ναι. Και υπάρχουν και άνθρωποι που μπορούν να χάσουν την ψυχαγωγία τους με αυτά που βλέπουν και ακούνε. Κατάλαβες τι να σου πω. Φέρτο. Τι θέλεις τώρα, βρε παιδί μου. Αχ, δεν ξέρεις και μπάλα, ρε φίλε. Έλα. Το Μελίτο ήθελε. Έλα εδώ, μωρέ. Άμα κάτσει ο Μελίτο, φύγαμε. Το μικρόφωνο μου. Σε αγάπησε. Μην με δαγκώσεις. Όχι, σε τώρα μυρίζει άλλα δύο ροτβάιλερ και ένα πιο μικρό. Έλα, δεν πειράζει. Ρε κούκλε. Αγόρι είναι, αγόρι. Ναι. Φαίνεται. Λοιπόν. Μην βλέπετε τα κοτσίδια και εσείς όλοι στο δρόμο. Αχ, πώς τη λένε τη μικρή. Δηλαδή, βάζουμε ένα κοτσίδι στο σκυλάκι μας και νομίζουμε ότι είναι κορίτσι. Αγόρι είναι και εσύ, έχεις το δικό σου. Και εγώ έχω κοτσίδι. Δηλαδή, δεν μου λέτε εσείς οι άντρες που έχετε δει αυτή τη μόδα με το κοτσιδάκι πάνω, όταν σας βλέπουν στο δρόμο σου λένε γεια σου Γεωργία, αντί να σου πουν Γιώργο. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν τώρα. Εσένα φαίνεται την αγοράκι, φαίνεται πολύ. Εμένα φαίνεται γιατί είναι ταπεραντωμένο και γιατί άμα κοιτάξουν πιο κάτω φαίνεται. Φαίνεται την αγοράκι, αγοράκι. Ο κούκι μου. Σκουλάκι, ο κούκι του. Και τον κάνει για κορίτσι. Όχι, φαίνεται αγοράκι. Δεν μπορεί, αγάπη μου, εκτός αν υποπτευθεί ότι τον έχω βάλει σε βάση. Όχι, φαίνεται. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να. Εντάξει. Όχι, να μην κάνω. Είναι καλομαθημένο πάντω. Και τι γάτε, πού τι ξεχωρίζω ποιε είναι αγοράκι και ποιε είναι περιουσιακό στοιχείο δικό μου, έτσι. Ναι. Α, ναι. Μην ξεχνιόμαστε. Ο Λάζαρος θα σου πάρει το σκύλο. Για να τον πάρει το σκύλο, πρέπει εγώ να φύγω από τη ζωή. Γιατί? Οπότε, γιατί έχω πει ότι άμα φύγω, θα τα αφήσω σε κάποιου άνθρωπου και θα μου τον προσέχω. Εντάξει. Δεν πιστεύω να μην μου έχει εμπιστοσύνη με τα σκυλιά εμένα. Σου έχω. Εσύ είσαι ικανό. Στο εξωτερικό έχει στη διαθήκη του. Αφήνουν και τα ζώα και τα πάντα. Με τα ζώα και τα λοιπά. Και τα πάντα. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε δύο πάρα πολύ ωραία θέματα. Εσύ έχεις και, δύο ή τρία θέματα, νομίζω, με έχουν ενημερώσει. Όχι, τρία θέματα. Ωραία. Και με την Αγγελική θα μιλήσουμε για το τσάι. Ένα τόσο πολύ καλό ρόφημα που βοηθάει και για τις μέρες αυτές της κρύωσης του χειμώνα. Και σαν παρέα να κάτσεις δίπλα στο τζάκι σου ή να κάτσεις σε μια παρέα, άμα δεν θες να πίνεις καφέδες και να πίνεις. Και μάλιστα το κάνουμε τώρα, επειδή τον Ιανουάριο του 1839 ήρθε για πρώτη φορά εμπορευματοποιημένο από τις Ινδίες σαν δικό τους προϊόν στην Αγγλία. Αν και οι Άγγλοι ήταν από πριν θείος. Βέβαια, η Αγγελική, σαν πολύ καλή μαγείρισα και η γυναίκα του σπιτιού, όπως βλέπεις, Λάζαρε, μας έφερε τσάι να πιούμε. Όχι, αλλά έφερε και χειροποίητη σπανακόπιτα. Δεν έφερε ένα τσάι απλό. Αυτό είναι να είσαι γυναίκα του σπιτιού. Γιατί όταν θες να είσαι γυναίκα και θες να έχεις έναν άντρα, πρέπει να μαγειρεύεις, πρέπει να πλένεις, πρέπει να σιδερώνεις, πρέπει να καθαρίζεις. Γυναίκα δεν είναι μόνο βάζω το κραγιόν μου και παίρνω τα μάξι στο δανεικό και φεύγω. Όπα. Λοιπόν. Τα φλιτζάνια σου άρεσαν. Και μου λες εμένα να μην σου ανοίξω εγώ το στόμα. Όχι, γιατί δεν μου το άνοιξε, εσύ μόνος μου το ανοίγω. Εγώ το ανοίγω όταν θέλω εγώ. Ο άντρας που θα σε πάρει είναι πολύ τυχερός. Άστο γιατί έχω πολλά νεύρα. Γι' αυτό και η Αγγελική ακόμα δεν τον έχει επιλέξει. Έχω νεύρα και άμα πιω και το τσάι τώρα, άστο τώρα. Το τσάι τώρα μιας και το είπε. Έχει δώσει καφέινη. Έχει τεΐνη που η ουσία αυτή μοιάζει με την καφέινη. Και έχει αναζωογονητικές ιδιότητες δηλαδή που βοηθούν. Ενώ όμως γιατί το παίρνουμε για να χαλαρώσουμε. Πολλές φορές δεν λέμε θα πιούμε ένα τσάι για να. Χαμομέλι. Χαμομέλι δηλαδή άλλο αφεψίμα. Τίλιο που λέμε, το τίλιο. Το τίλιο είναι άλλο. Άλλο το 55 είναι ενδικείεται για τα παιδιά, των 55 ετών.
Όχι, μα είναι πολύ ωραίο το. Να, δεν σου πάω Google. Είναι, είναι, είναι πολύ γευστικό. Χαρά στον άνθρωπο. Δεν έχει και το μέλι σήμερα. Να βάλουμε μέσα λίγο με μέλι. Και εγώ πάντα έτσι. Αγγελική, τυχερό ο άντρα που θα σε πάρει Google. Ναι. Έχει να μου κάνει κανένα καλό προξενιό. Τώρα μην μου ανοίξετε και εμένα. Όχι, όχι, αυτό δεν θα ήθελα να γίνει ποτέ. Ποτέ. Σας παρακαλώ για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί μετά ξεκινάει η εκπομπή και δεν θα βγει ποτέ. Έτσι, και είναι κρίμα. Εγώ είπα ότι είναι τυχερός ο άντρας ο οποίος θα σε έχει. Εντάξει. Τώρα σε έχει, θα σε έχει. Σε είχε, δεν ξέρω. Δεν, σε είχε. Δεν ρώτησα. Όπως είναι ο σε είχε, σε είχε. Α, εντάξει, λοιπόν, θέλεις να ξεκινήσουμε με τα αθλητικά και μετά να πιούμε το τσάι μας. Για σε είχε κάνει. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Λάζαρο που έχει και κάποια βίντεο και μετά θα κλείσουμε με τσάι για να φύγω με αδρεναλίνη. Ναι. Ωστόσο, μπορώ λίγο να πιω έτσι, είναι, δεν είναι. Είναι κάπως χαλαρωτικό αυτό. Ποιες είναι, πράσινο, αρωματικό. Πάρε και τη σπανακόπιτα, αν θες. Όχι, σπανακόπιτα, όχι τώρα. Ρόγιαλ Άλμπερτ, πάρε και στη Λάζαρο. Σπανακόπιτα. Πάρε και σπανακόπιτα. Αυτή θα την πάρω. Τι είναι το φλιτζάνι. Έλα, αγάπη μου. Έλα, αγάπη μου, Ρόγιαλ Άλμπερτ, είναι από τη συλλογή τη. Εποχή Μπελεπόπ, έτσι. Εποχή Μπελεπόπ. Καλέ, το ξέρει και αυτό. Εγώ δεν θα το ξέρω. Ασχολείσαι και με αυτά. Αντικέρα, αγόρι μου, από μικρό. Αντικέρα, εντάξει, αφού έχουμε εδώ πέρα γκαλερί. Και σου πάει πολύ το φλιτζάκι. Δεν μου πάει το Ντελετεπό. Πάει, ναι. Ποιο είναι? Πάει, θα κάνουμε ένα τραπέζι στο σπίτι. Α, ναι. Αλλά θα έχουμε και μου λένε εδώ πέρα η Βίκυ μπάντα που έχει έρθει, γιατί μετά έχουμε ένα εξωτερικό θέμα. Μου λέει ότι πάει με την κρεβατοκάμαρα. Θα το βάλω δίπλα στο κομμωδίο. Ένα... Αλλά εσύ ρε φίλε, αυτές τις δημοσιεύσεις που βάζεις, ναι. Πες μου πραγματικά. Διαφημίσεις το χώρο σου ή απλά θες μία σκέψη σου να πει. Μία σκέψη μου, αλλά. Γιατί για τη σκέψη σου κανείς δεν μίλησε. Όλοι για την κρεβατοκάμαρα μίλησαν. Την έφτιαξε Βίκυ. Αυτό μπάδα. Είναι το ωραίο. Αυτό είναι το ωραίο, Λάζαρε μου. Να μην βάζεις... Έβαλες δύο φωτογραφίες. Είπες ένα απόφεγμα. Έτσι. Ναι. Το οποίο εμένα με συγκίνησε. Αλλά όταν πρόσεξα τις φωτογραφίες, το ξέχασα. Ναι. Όλοι μιλάγανε για τις. Εγώ. Άκου τι έγινε. Εξπιταρώ στο όμως, Facebook. Έτσι. Σπιτάρω. Καλά, δεν είμαι και στη. Ναι, αλλά και 140 τετραγωνικά. 140 τετραγωνικά, φίλε. Ναι, δεν βέβαια. Οποιοδήποτε. Αλίμονο. Εμείς ένα μάξι 10 τετραγωνικά. Ναι, ναι. Ένα μάξι 10 τετραγωνικά λέει που μέσα μπαίνουν άλλα τρία δικά μας. Πάντω ωραία το. Γιατί είναι ένα θηρίο. Καταπληκτικό. Πολλοί δεν θα το ξανακαβαλήσετε και δεν θα πάτε βόλτα με αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Ας πηγαίνετε μεταξύ. Έλα. Μου λες την κρεβατοκάμαρα. Είπες κάτι για να πει λίγο τσάκ. Η Βίκυ Μπάδα. Η Βίκυ Μπάδα. Πολύ ωραία, μ' άρεσε πολύ τα πράγματα. Την εμπνεύστη. Και για τη μωρία τη θα αργήσει να κοιμηθεί, τη είπα. Τέλεια, τέλεια. Πολύ τέλεια. Ωραία. Και πάει πολύ και ο Κούκκι στο σκηνικό. Μα όλα φτιάχτηκαν με βάση τον Κούκκι. Έχουμε κοινό εδώ οι κοπέλες μας. Έχουν τρελαθεί. Ναι, εντάξει, αφού έχουμε. Σήμερα στην κοπέλα έχουμε κοινό γιατί μετά έχουμε εξωτερικά γυρίσματα. Γι' αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να μου ξεκινήσει να δω. Γιατί είναι το πρώτο σου αθλητικό ουσιαστικά μετά τις γιορτές. Έχει ξανακάνει μετά την καινούργια χρονιά, αλλά αυτό είναι μετά τις γιορτές πάντα. Είναι γιορτή, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε επιλέξει τρία θεματάκια ωραία. Διότι. Α, ήθελα να ρωτήσω τώρα τους φίλους του Ολυμπιακού, τους οπαδούς. Τι νομίζεις ότι μπορεί να κάνουν την ημέρα των ερωτευμένων οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού? Γιατί έχει σημασία αυτό, αλήθεια. Πολύ μεγάλη. Ναι. Mm-hmm. Παίζει ρόλο από ομάδα και από σε ομάδα. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Εγώ μιλάω τώρα για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. 14 Φλεβάρι, ημέρα των ερωτευμένων. Ναι, θα ετοιμάσουμε πολύ ωραίο, μη μου πει. Και εκεί πέρα θα αποκαλύψουμε και το νέο ανήκει, ζευγάρι τη χρονιά. Θεωρώ ότι ανήκει. Στους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Γιατί πας γελάς πολύ υποχθόνια. Όχι, τώρα. Δεν είναι υποχθόνια. Γελάς, είπα άκου. Για το νέο ζευγάρι της χρονιάς και γέλασες εκεί, νομίζω. Κάτι ξέρει, κάτι ξέρει. Κάτι ξέρει. Κάτι ξέρει. Τι ξέρω. Και δεν αποκαλύπτει. Για το νέο ζευγάρι της χρονιάς. Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Okay. Δεν ξέρω πώς πρόκειται απλά... τίποτα προσωπικό. Να σας πω. 14 Φλεβάρι θα μάθετε. Ελά, Χριστέ και Παναγία. Είπα τίποτα κουφό, ρε παιδιά. Άλλοι θα γιορτάζουν τον Βαλεντίνο και άλλοι τον έξω από εδώ. Λοιπόν, με τη... ακούστε γιατί. Στις 14 Φλεβάρι θα είναι το πρώτο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο γήπεδο Καραϊσκάκης. Το ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού βλέπετε με τη Δυναμό Κιέβου. Είναι για τους... κληρώθηκε στη φάση των 32. Ξέρετε πολύ καλά ότι πέρασε ένα μεγάλο μεγαθύριο Ολυμπιακός τη Μίλαν στο γήπεδο Καραϊσκάκη βάζοντας 3 γκολ. Στην Μίλαν και έτσι την απέκλεισε, την ομάδα του Γκατούζο. Και η κληρωτίδα, το είπα σωστά έτσι, η κληρωτίδα έφερε στον δρόμο της ομάδας του Πειραιά την Ουκρανική ομάδα. Ομάδα από την Ουκρανία, πολύ δυνατή, πολύ μεγάλη ομάδα. Εντάξει, δεν είναι το δικό μου. Το πρώτο παιχνίδι, όπως είπαμε, Αλέξανδρο και Αγγελική, θα διεξαχθεί 14 Φλεβάρι, ημέρα των ερωτευμένων, να το θυμάστε. Παίζει το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι για το 2019 Ολυμπιακός. Σε ένα μήνα δηλαδή σχεδόν, έτσι. Λέως. Πόσο έχουμε σήμερα, 8. Περίπου ένα μήνα και κάποιες μέρες.
Τον άλλο μήνα παίζει 14 Φλεβάρι με τους Ουκρανούς. Εκεί πέρα βέβαια ο Ολυμπιακός πρέπει να τα δώσει όλα για όλα, διότι αυτή, εάν περάσει από αυτό τον όμιλο, οδηγεί μετά στους 16 του Europa League, και πολύ φιλόδοξοι οπαδοί, φίλαθλοι και από τη διοίκηση του Ολυμπιακού θεωρούν ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να φτάσει και στο τελικό στο Europa League. Λοιπόν, πέρσι στην ίδια φάση της διοργάνωσης είχε αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, η Δύναμο Κιέβου. Δυστυχώς η ΑΕΚ δεν μπορούσε να περάσει. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει, όπως είπαμε, μια πολύ μεγάλη πρόκριση, αφήνοντας εκτός Ευρώπης, όπως είπαμε, τη μεγάλη Μίλαν. Τη γνωρίζετε την ομάδα της Μίλαν. Και αυτό φανερώνει άλλωστε και τις δυνατότητες που έχει ο Πειραϊκός Σύλλογος. Έχει κάνει καλές μεταγραφές. Έχει ένα προπονητή. Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν τον θεωρώ και από τους καλύτερους, αλλά έχει ένα προπονητή που το πάει καλά το καράβι, έτσι. Βέβαια, δεν χωρά αμφιβολία ότι ο Ολυμπιακός με αυτές τις εμφανίσεις που κάνει στην Ευρώπη, γιατί είναι λίγο προβληματικές οι εμφανίσεις του στην Ελλάδα, θεωρώ ότι θα έχει μια πολύ καλή τύχη αν μπορέσει και ξεπεράσει το εμπόδιο της Δυναμό Κιέβου. Αυτό είναι το ένα θέμα. Πόπο, και είναι και το πρώτο του παιχνίδι και βεβαίως, είναι και τέτοια μέρα. Αγίου Βαλεντίνου. Θεωρώ ο Ολυμπιακός ότι θα πρέπει στους οπαδούς του να κάνει ένα πολύ όμορφο δώρο, διότι αν εκείνο το βράδυ δεν πήγαινε το μυαλό πάνε ζευγάρια πολλά στο γήπεδο και φύγουν το βράδυ έχοντας κερδίσει το Κίεβο, νομίζω η υπόλοιπη βραδιά θα εξελιχθεί. Και ο αγάπη μου, τι να την κάνεις την καλύτερο δώρο από τη γυναίκα σου και από τον έρωτά σου, άμα κερδίσεις αυτή τη νίκη. Οι οπαδοί θα κάνουν δώρο ένα στον άλλον. Αλλά ο Λάζαρος είναι όμως Παναθηναϊκός, δεν είναι Ολυμπιακός. Όχι, έχει λέω, άμα ήσουν στον Ολυμπιακό. Σωστή παρατήρηση, αλλά είδες ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος. Να είσαι. Ναι, γιατί εδώ θα ξαναπώ. Αμερόληπτος και αντικειμενικός. Εντελώς δεν μπορώ να είμαι. Αλλά τουλάχιστον εδώ. Εφόσον κάνουμε μια ενημέρωση αθλητική, δημοσιογραφική, θα πρέπει να. Καθαρά αθλητική εκπομπή είναι ο αιώνια πιστός όλα αυτά τα χρόνια. Εκεί, αν και εκεί, αν παρακολουθήσετε, κάθε Δευτέρα βράδυ απόγευμα θα δείτε ότι και εκεί αμερόληπτος είναι. Γιατί εγώ, ας πούμε, που δεν ασχολούμαι πολύ με την μπάλα, όταν τον βλέπω, βλέπω ότι ήταν να τα χώσει για τον Παναθηναϊκό, για παίκτες, για προεδρία, για. Τα χώνει κανονικά. Δικαιοσύνη, δεν γλύφει την ομάδα του όταν έχει κάνει λάθη, επειδή πίσω το έχει το τριφύλι. Και μιας και μου θύμισε τώρα. Και άλλωστε, όπως είπε και προχτές που πήγαμε σε ένα μαγαζί και πάρκαρε στο αυτοκίνητο και ήρθε και σου είπε ο παρκαδόρος, ότι εγώ είμαι, σου λέει, Ολυμπιακός, αλλά σε βλέπω γιατί τα λες έξω από τα δόντια. Ολυμπιακάκια ναι, 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 στο είπε ναι. αυτό. Εκεί στο πάρκινγκ πίσω από την Πειραιώς ένα παιδί. Ναι. Ο οποίος, η μενικότητά του δηλαδή. Ναι. Όταν έφυγα μου εξήγησε ότι σε βλέπω, είσαι ωραίος, μ' αρέσει, από εδώ από εκεί, μου είπε και κάποια άλλα πράγματα για τη δικιά τους εκπομπή που υπήρχε στην τηλεόραση. Εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να το σχολιάσω. Όχι, ούτε εγώ δεν θέλω. Δεν με αφορά. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και γενικώς τους ανθρώπους οι οποίοι αρέσει και γουστάρουν να δουν μπάλα και να είμαστε αντικειμενικοί. Και εμένα μου αρέσει πρώτα απ' όλα η μπάλα. Ναι, μεν είμαι Παναθηναϊκός, ναι, μεν λατρεύω την ομάδα μου. Από μικρό παιδί γεννήθηκα Παναθηναϊκός. Δεν μπορείς να αλλάξεις ομάδα στην πορεία. Μπορεί να αλλάξεις μέχρι 5, 6, 7 ετών. Αλλά που σου αρέσει το άθλημα όμως. Μ' αρέσει η μπάλα πάρα πολύ. Μ' αρέσει η μπάλα. Μπορώ να κάτσω να δω οποιαδήποτε μάτς. Δεν με νοιάζει. Ευρωπαϊκό, της Νοτιού Αμερικής. Δεν με ενδιαφέρει από ποια ηφίλιο θα κάτσω να δω μπάλα. Μ' αρέσει η μπάλα και μ' αρέσει να μαθαίνω, να βλέπω. Να βλέπω συστήματα, να μαθαίνω τακτικές. Λοιπόν, βεβαίως υποστηρίζω την ομάδα μου. Άλλο αυτό. Τώρα, μιας και είπες Παναθηναϊκός, να ενημερώσουμε ότι πριν λίγο καιρό έγινε και το ΔΣ της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ξέρεις ότι ο Στράτοχος Σκιοπύλης πλέον από το ΔΣ τελείωσε ως Διευθύνων Σύμβουλος και τη θέση του κατέχει πλέον ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο κύριος Βασίλης Κωνσταντίνου. Τέλος από το ΔΣ ο Στράτος ο Σκιοπύλης. Αυτό νομίζω ότι ήταν γνωστό από το καλοκαίρι και εγώ που δεν είμαι στην ΠΑΕ. Όχι, το ήξερα. Το Διευθύνων Σύμβουλος, έστω και τυπικά. Τώρα τύπης, έγινε και η Γενική Συνέλευση πριν ένα μήνα περίπου. Άρα δεν ανήκει καθόλου πια στο Παναθηναϊκό. Όχι, τελείωσε, τελείωσε. Και με, από προσωπικές πληροφορίες που έχω, δεν ήθελε και ο ίδιος να ήθελε να βοηθήσει, αλλά δεν ήθελε να έχει και μια ευθύνη αναλόγου συμφέροντος, διότι και εδώ διακυβεύονται πολλά, έτσι, και ακούγονται πολλά. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα, το οποίο είναι Λευτέρης Πετρούνιας. Α, παιδιά, ο Ολυμπιονίκης μας, που μας έχει κάνει θυμάστε ότι περήφανους. Ναι, στην Τόχα είχε πάρει βεβαίως το παγκόσμιο πρωτάθλημα της ενόργανης γυμναστικής. Τρεις μέρες μετά, επειδή τραυματίστηκε, έκανε το χειρουργείο. Μπήκε στο χειρουργείο, πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Έχει ξεπεράσει, για να ξεπεράσει βεβαίως τους έντονους πόνους που είχε στον ώμο
Και εγώ το θαυμάζω αυτό το παλικάρι, το προσκυνάει και όλη η Ελλάδα. Και έχει γράψει και ένα πολύ ωραίο κείμενο με εκατομμύρια πραγματικά likes και σχόλια μέσα από τη φωτογραφία που ανέβασε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό, γιατί είμαστε φίλοι. Και είχε γράψει ότι είχε ευχαριστήσει όλους εκείνους τους γιατρούς που μάλιστα μου είχε κάνει εντύπωση που έγραφε ότι παίζουν με το αύριο το δικό του. Ότι αν όλα πάνε καλά, θα ξαναμπεί δυναμικά και ακόμα πιο καλά. Ότι ένα λάθος θα μπορούσε να μην τον έχει πάλι σε αυτές τις θέσεις. Όταν ακούω άνθρωπο ο οποίος είναι και παγκόσμιος πρωταθλητής και τον βλέπω σε εκπομπές και μιλάει με τέτοιο δέος και σεμνότητα και αγάπη για την μητέρα του και τον πατέρα του, κυρίως για τη μητέρα του, που είναι παγκόσμιος πρωταθλητής, θα μπορούσε και να έχει ψιλοψωνιστεί λίγο και να μην αναφέρει για λόγους ή matchmaker και εικόνας. Ξέρω εγώ, γονείς και συναφή, τέτοια πράγματα που πολλοί τα θεωρούν λίγο μπασκλά στη δημόσια εικόνα τους. Εγώ πραγματικά και θεωρώ όλος ο κόσμος τον αγάπησαμε ακόμα περισσότερο. Είναι ανθρώπινος, γι' αυτό. Είναι ανθρώπινος, παιδιά. Προχθές συνομιλούσα με έναν φίλο ομοειδεάτη οπαδό στο Facebook και μου έλεγε: Α, σε είδα στο Νέο Κόσμο. Λέω: Ναι, μου λέει: Αγόρασε μία μπαταρία. Λέω: Ναι, μου λέει: Πηγαίνεις εκεί. Του λέω: Γέννημα θρέμα είμαι. Βεβαίως. Εκεί, άσχετα αν δεν ζω εκεί. Μου λέει: Πηγαίνεις. Κάθε εβδομάδα λέω πηγαίνω και βλέπω τη μάνα μου. Και μου λέει σοβαρά μιλάς. Δηλαδή, νόμιζα ότι μου έκανε εντύπωση, του φάνηκε περίεργο, επειδή πήγαινα να δω κάθε εβδομάδα τη μητέρα μου. Και λέω τη μάνα μου ρε εσύ, είναι δυνατόν. Μάνα όχι, είναι μόνο και μία. Για τον νέο κόσμο μπορεί να του κάνει. Γιατί κάποιους ανθρώπους από εμάς, και το είδα εγώ με τη φωτογραφία που ανέβασα, δεν σας κρύβω ότι κάποιοι άνθρωποι που μου στείλαν μήνυμα, ναι, OK, πολύ ωραίο το δωμάτιο, καταπληκτικά χρώματα, πολύ ωραίο design κτλ. Μου λέει πού μένεις, λέω Πειραιά. Ναι. Και μου λένε, α, δεν μένεις Κηφισιά. Λέω, γιατί να μένω Κηφισιά. Ναι. Μου λέει, γιατί όπως σε βλέπουμε, θα κάναμε ότι μένεις Βόρεια Προάστια και πάνω. Ωραία είναι, λέω, δεν λέω. Πολύ ωραία είναι η Κηφισιά. Και όπου και να είχα σπίτι δικό μου θα έμενα. Γιατί πρέπει επειδή είμαστε στην τηλεόραση να μένουμε στην Κηφισιά. Πάει να πει ότι όλοι αυτοί που μένουν στην Κηφισιά είναι αξιόλογοι ή όλοι αυτοί που μένουν στον Πειραιά ή στη Νίκαια ή στον Κορυδαλό δεν μπορεί να είναι αψογότατοι και πιο, αν το θέλεις, ολοκληρωμένοι και χλιδάτοι και πλούσιοι. Όλα αυτά μαζί τα βάζω από αυτόν που μένει στην Γλυφάδα. Γιατί έχω πάει σε σπίτι στην Γλυφάδα που μόλις άνοιξε την πόρτα, πραγματικά ήθελα να σηκωθώ να φύγω. Το μόνο που ήταν για αυτό το σπίτι ήταν ότι η περιοχή λεγόταν Γλυφάδα. Τα υπόλοιπα ήταν το χειρότερο που έχω μπει στη ζωή μου ποτέ. Τι πάει να πει αυτό, ξεκολλήστε από αυτά. Μην έχουμε κόμπλεξ, είναι ωραίες περιοχές αυτές. Όλες. Αλλά δεν το έχω καταλάβει. Δεν σε χαρακτηρίζει μια περιοχή. Ωραία, εντάξει, αν το πορτοφόλι σου είναι τέτοιο και μπορείς στην Κηφισιά να μείνεις, εγώ δεν αντιλέγω. Πολύ καλά κάνει. Αν εμένα το πορτοφόλι μου είναι για την Νίκαια που λες, τον Πειραιά, το Ζωγράφου, το Νέο Κόσμο ή οτιδήποτε, ή για τη Βούλα ή για την Ανάβησο, κάνω. Ναι, απλά ξέρεις χαρακτηρίζει. Ποιο είναι το πρόβλημα, δηλαδή το εσωτερικό του σπιτιού μου θα πρέπει να αλλάζει ένα περιοχή. Θέλω να έρθω, ότι θα πρέπει να βρει στάβλο στη Νίκαια και παλάτι στην Κηφισιά. Δεν το έχω καταλάβει. Αυτό. Ο άνθρωπος νομίζω ότι την προσωπικότητά του τη δείχνει όταν μπει στον προσωπικό του χώρο μέσα. Και να σας το πω διαφορετικά. Μέσα στο Γκάζι, που παλιά ήταν μόνο εργοστάσια και αποθήκες και περνούσαμε και φεύγαμε όλη εκείνη την περιμεταξουργείο, πήραν άνθρωποι κάτι παλιά αποθήκες, που ήταν αποθήκες και έχω φίλους δικούς μου γνωστούς, και τα κάνανε κάτι φοβερά σπίτια που αν μπεις θα τα χάσεις. Και είναι μέσα σε ένα παλιό οικοδόμημα που ήταν παλιά εργοστάσιο, ζώνες έβγαζε. Θέλω να σου πω ότι το χαρακτήρα στον δείχνεις μέσα στο σπίτι, όχι που είναι. Να σου πω και κάτι πιο ανθρώπινο. Έχω φιλαράκια οι οποίοι δουλεύουν σε εταιρείες courier και πολλές φορές που έχω μιλήσει μου λένε Μπουρμπουάρ, ξέρεις που μας δίνουν στις φτωχές συγκοινωνίες και στην φτωχολογιά. Οι πλούσιοι λέει δεν απλώνουν ούτε μισό ευρώ να δώσουν. Και στα λοιπόν, delivery μετά. Και να μην το πάρουν ρατσιστικά. Δυστυχώς, ρωτήστε, γιατί ανθρώπινο είναι αυτό που λέμε, δεν λέω κάτι το οποίο μας ήρθε. Ρωτήστε αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν έξω. Ποιοι τους δίνουν μπουρμπουά. Το ξέρω. Ποιοι αφήνουν μπουρμπουά. Εγώ το ξέρω. Ρωτήστε να μάθετε κι εσείς. Και όχι μόνο αυτό. Είναι μερικοί άνθρωποι που είναι άνθρωποι του κέντρου και στην εποχή μας τώρα υπάρχει μια επιστροφή από τα προάστια στο κέντρο της πόλης. Διάβαζα ένα ρεπορτάζ της προάλληλος ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που γυρνάνε στις παλιές τους γειτονιές. Δηλαδή στην Κυψέλη, στον Πακράτη, στον Παγκράτη. Και εγώ, στην Ανάβηση, στην παλιά μου γειτονιά. Υπάρχει μια αναγέννηση. Είσαι λίγο εξωτερικά. Θέλω να πω, κάποτε νίκησαν τα σπίτια του στο κέντρο οι άνθρωποι. Και φεύγανε. Πήγανε στην Κηφισιά, πήγανε στα Μελίσια. Ναι, αγάπη μου, τώρα πώς θα πληρώσετε νίκη στην Κηφισιά από 1000 ευρώ. Γιατί κάποιοι πήγανε και μετά και κάποιοι άλλοι τα πληρώσανε και τώρα, άμα δεν μπορούν, τα αναγκαστούν να φύγουν. Ναι, αναγκάζονται και γυρίζουν. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η καιρή. Εντάξει, μην τρελαινόμαστε τώρα με τα μέρη και τις τοποθεσίες. Αυτά είναι. Λοιπόν.
Πάμε τώρα για να κλείσουμε αυτό με το Μπετρούνια. Η επέμβασή του, παιδιά, όπως γνωρίζετε, το λέω έτσι πληροφοριακά, διότι αξίζουν να λέμε τέτοιες ειδήσεις στον κόσμο και να γνωρίζουν την πορεία των ανθρώπων οι οποίοι μας δείχνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, γιατί μιλάμε για παγκόσμιο πρωταθλητή. Ήταν επιτυχημένη. Στη Γαλλία έγινε η εγχείρηση, ήταν απολύτως επιτυχημένη και βεβαίως θα επιστρέψει μέσα στο 19. Τώρα που μπήκαμε, με νέες επιτυχίες στη χώρα μας. Το βέβαιο είναι ότι θα έχει πάρα πολύ χρόνο, επαρκή χρόνο, ώστε να παρουσιαστεί έτοιμος, έτσι όπως θέλουμε. Κάτι άκουσα για τους επόμενους Ολυμπιακούς. Μπράβο, μα είναι φαβορή για την Ολυμπιακή πρόκριση μέσα από το παγκόσμιο πρωτάθλημα της στους Γκάρδης, που θα γίνει 13 Τετάρτου το 19, όπου το εισιτήριο για το Τόκιο θα πάρουν αυτόματα οι τρεις νικητές, όπως ξέρετε, μεταλλίων, που θα αγωνιστούν σε κάθε όργανο. Έτσι. Και του ευχόμαστε. Καλή επιτυχία, αν και θεωρούμε ότι την έχει σίγουρη, γιατί είναι πολύ καλός αθλητής. Ναι, καλά, σίγουρα. Σίγουρη, εντάξει. Εμείς νιώθουμε ότι θα το πάρει. Αυτό ευχόμαστε έχει, και αυτό θέλουμε. Έχει μεγαλείο ψυχής, έχει δύναμη ψυχής ο Λευτέρης ο Πετρούνιας και πραγματικά το έχει δείξει. Δεν είναι απλά το γράφουμε σε ένα τατού μεγαλείο η δύναμη ψυχής. Με το εννοούμε. Δείξει, γιατί για να είσαι πρωταθλητής, όχι μόνο να έχεις μεγάλη πειθαρχία σε έναν άνθρωπο. Γιατί πολλά από αυτά που γράφεις τατού, ψάχνεις μετά να τα σβήσεις. Κατάλαβες. Ναι. Στερείσαι πολλά τρέξεις πράγματα. Τρέξεις και πας πώς θα τα σβήσεις. Ναι, αλλά πρόσεξε, άμα το σβήσεις, μην γράψεις. Τον επόμενο, γιατί μετά το ξανασβήσεις από ένα μήνα. Θα κάνουμε μετατροπές. Εγώ λέω να κάνει την αλφάβητο και να γράφει ανά καιρό, να βάζει κυκλάκι το γράμμα που ισχύει εκείνη τη στιγμή. Οπότε να μην έχει θέμα. Πλάκα κάνουμε. Λοιπόν, όλα αυτά που λέμε είναι ότι δεν πάνε για κάποιο άτομο συγκεκριμένο. Τα λέμε γενικά. Εμένα μου αρέσει το καλό που έχει το μπλουζάκι. Να είναι. Πολύ έντομο φορά και με μυρμηγκάκια φορά. Βέβαια. Σε λίγο θα φοράω και ελέφαντα με την προβοσκίδα. Λοιπόν, για έντομα είπαμε και εσύ. Για έντομα, ναι, εγώ θα το περάσω σε άλλο. Για θα γράψεις το όνομα του άντρα σου και εσύ τα του άντρα. Όταν παντρευτώ θα το κάνω, ναι. Μπράβο, μα έτσι πρέπει. Πρώτα λάθος είναι αυτό. Όταν παντρευτώ. Λάθος είναι. Τι, ποιο είναι το σωστό. Τα παιδιά δεν αλλάζουν, Αγγελική μου, ποτέ. Οι γονείς δεν αλλάζουν ποτέ. Ο άντρας, ο σύζυγος, η γυναίκα, καλά, ο γκόμενος, ο φίλος. Αλλά μετά θα το μετατρέψει. Λοιπόν, καλά, όλα πιθανά είναι. Θα μου πεις τώρα ακόμα το κατάλληλο πρόσωπο που όχι μόνο σου ταιριάζει, αλλά και σου μοιάζει κιόλας. Ναι. Και μοιάζει με σένα, έχεις ελπίδες. Και για ότι να θα είναι για περισσότερο. Άστο περισσότερο. Με τις ελπίδες, άστο. Η ελπίδα βέβαια πεθαίνει τελευταία. Μπράβο, με την ελπίδα πεινάσαμε. Με το πνευματικό επίπεδο και σε πολλά πράγματα. Αν θέλεις, άκουσέ με, δεν είναι ό,τι θες μπορεί να κάνεις. Αυτά που δεν αλλάζουν σίγουρα είναι οι γονείς. Δεν μπορείς να τους επιλέξεις. Είναι τα παιδιά σου, τα αδέρφια σου, η οικογένειά σου, έτσι. Τα υπόλοιπα, είτε είναι σύζυγος, είτε είναι φίλος, είτε δεν ξέρω πώς και... μπορεί να αλλάξει κάποια στιγμή. Πόσα ζευγάρια δεν βλέπεις να είναι 30 χρόνια γάμου και χωρίζουν μετά από 30 χρόνια. Αυτές οι σχέσεις που λες είναι επιβεβλημένες, δεν είναι επιλεκτικές. Άλλο είναι οι επιβεβλημένες σχέσεις και άλλο είναι οι επιλεκτικές. Όχι, τους ανθρώπους που θέλεις να είναι... Όχι που είναι επιβεβλημένοι στη ζωή σου και που δεν αλλάζουν όπως είπες. Γιατί δεν έχεις επιλογή στον άντρα που θα πάρεις. Είπα για τις συγγενικές σχέσεις μιλάω. Άλλο για τις επιβεβλημένες σχέσεις. Ναι. Και επιλεκτικές. Αυτή του συζύγου, έτσι. Του φίλου, τι είναι. Αυτές είναι επιλεκτικές σχέσεις. Ακριβώς. Οπότε από τη στιγμή που είναι επιλεκτικές μπορείς να διαλέξεις τον άλλον. Καλά, υπάρχουν και επιβεβλημένες. Τον πατέρα σου και τα λοιπά. Και τα αδέρφια σου. Τα παιδιά σου μπορείς να τους διαμορφώσεις χαρακτήρα. Άρα έχω δίκιο σε αυτό που λέω. Ναι, αλλά επιλέγεις όμως αυτούς τους ανθρώπους που θα είναι δίπλα σου σύμφωνα με κάποια κριτήρια. Αλλά το μεγαλύτερο κριτήριο είναι. Αλλά ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Όχι, ποτέ. Έτσι. Ενώ σου λέω, απόλυτο υπάρχει για την οικογένειά σου, για τα παιδιά σου, δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα αλλάξεις. Αυτό το κάνουμε σε μια άλλη συζήτηση που θα έχουμε μαζί μας και την κυρία Τένια Μακρύ. Καλά, εσύ κάνε τα τουά στον άντρα σου, παιδί μου. Καλά θα κάνεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τρίτο θεματάκι, το οποίο έχει να κάνει με τη βία, δυστυχώς. Έτσι, και θα πάμε σε ένα πιο όμορφο πράγμα, να πιούμε και λίγο τσαγάκι μετά. Λοιπόν, πριν περίπου κάνα μήνα, το λέμε τώρα, έχει γίνει μεγάλος ντόρος, διότι έπεσε θύμα σωματικής βίας ο διαιτητής της Σούπερ Λίγκας, ο Θανάσης ο Τζίλος. Το αναφέρουμε αυτό. Και είναι και νέος. Είναι νέο παιδί βεβαίως. Ο διεθνής ρέφερι δέχτηκε επίθεση από 4 κουκουλοφόρους. Πρωινιάτικα 9 η ώρα κάποιας Τετάρτης πριν κάνα μήνα περίπου. Όταν έβγαινε έξω από το σπίτι του στη Λάρισα. Ο συγκεκριμένος είναι διεθνής διαιτητής. Και είναι από τη Λάρισα ή εκεί είναι... Βεβαίως εκεί είναι. Λαρισαίος εκεί μένει. Όπως μεταδίδει και τον larisa.gr. Τραυματίστηκε και έφερε τραύματα στο κεφάλι αλλά και στο γόνατό του.
μεταφέρθηκε τότε με στενοφόρο του ΕΚΑΦ στο Εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου και νοσηλεύθηκε τότε. Βεβαίως, ακόμα δεν έχει η αστυνομία και η εισαγγελία έχει βρει κάποια εξακριβώσει άκρη. Εξακριβώσει. Θα μάθουμε στο μέλλον τι έχει συμβεί με αυτή την περίπτωση. Ανακοίνωση για το θλιβερό περιστατικό εξέδωσε και η ΕΠΣ Λάρισας, ενώ ο πρόεδρός της, ο κύριος Μπουρχαλιώτης, εξέφρασε και τον αποτροπιασμό του για την επίθεση, όπως και τα δικά μας σωματεία, ΕΣΥΕΑ, η ΣΜΕΘ και οι υπόλοιποι φορείς, έχουν δηλώσει όχι τη συμπαράσταση, αλλά και την αποφυγή τέτοιων περιστατικών. Αυτό να το κάνεις, ό,τι και αν έχουμε, ό,τι προβλήματα και αν έχουμε απέναντι στη διαιτησία, σε παίκτες, σε παράγοντες, κάθε μορφής βίας την καταδικάζουμε. Δεν το συζητάμε. Δεν είναι δυνατόν οτιδήποτε έχουμε, είτε από εκνευρισμό με ένα διαιτητή είτε με ένα παράγοντα, να πηγαίνουμε στο τέλος του αγώνα ή να φυλάμε έξω από το σπίτι του για να τον σπάσουμε στο ξύλο. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα, έτσι. Και σαφώς και τα καταδικάζουμε, δεν έχουν χρώματα, ούτε Παναθηναϊκός, ούτε Ολυμπιακός, ούτε ΑΕΚ, ούτε ΠΑΟΚ, ούτε φίλο, ούτε τίποτα. Εδώ είμαστε ενάντια στη βία. Αλλιώς στο τέλος θα γίνουμε όχι τριτοκοσμική χώρα. Θα γίνουμε, πώς το λέμε, θα βγαίνουμε έξω με τα ρόπαλα και με τα πιστόλια για να πάμε στο γήπεδο. Θα γίνουμε... Η βία είναι κατακριτέα σε οποιαδήποτε μορφή και σε οποιαδήποτε μορφή. Τώρα... Όχι Ουγγάντα και το άλλο. Ουγγάντα λες. Και Ουγγάντα. Το άλλο, παιδιά, που είναι. Που πέφτουν τα πιστολίδια τώρα μετά το άλλο. Που δεν... Μεξικό. Μεξικό, μπράβο. Σε όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Στη Λατινική Αμερική, σε πολλές πόλεις της Λατινικής Αμερικής. Αυτό γίνεται, άστο τώρα, θέση φτώχεια, η μιζέρια, η φτώχεια, η αντίθεση. Εκεί που θα δεις το λεφτά, τον πλούσιο, το ματσό, θα δεις τον άλλον δίπλα να πεινάει, να περνάει, ξέρω εγώ, η λίμο και, και να έχει άστεγους κάτω και οι φαβέλες, ακριβώς. Ναι. Πολύ σωστά. Έχουμε πάει μέχρι. Μεγάλη στακτή. Δεν έχω πάει. Έχει πάει πνευματικά. Λοιπόν, θα πω στον φίλο σου να σε πάει, στο σύζυγό σου. Καλά, στην πάει μέχρι την πλατεία του Κολονακίου να φάει ένα γλυκό και την πάει και εκεί. Όταν δει κάποιο σύζυγο. Όταν κατάλληλο, αλλά πηγαίνω και με παρέα εγώ ταξίδια. Καλύτερα περνά με τι φίλε σου που πήγε και το καλοκαίρι διακοπέ. Λοιπόν, πάμε τώρα για να τα πω όλα σήμερα, θα τα ξεσπιτώ όλα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με Λάζαρο Γκόλια και Αγγελική Κούκουρα που πάρτε το τσαγάκι σα, ό,τι θέλω καθένα με χαμομήλι, με μαύρη ζάχαρη, με χαμομήλι λέω, με μέλι, με μαύρη ζάχαρη κτλ. Και ελάτε, καθίστε αναπαυτικά, γιατί θα σας μάθω πότε το τσάι ήρθε στην Ελλάδα, πώς, πού και γιατί. Γιατί μέσα από αυτή την εκπομπή δεν θα μάθετε τι κάνετε με τον πρώην ή με το επόμενο, που βλέπουμε εκπομπές τώρα prime time για να δούμε πόσους πρώην είχε κάθε μία. Σε αυτή την εκπομπή θα ψυχαγωγηθείτε και θα μάθετε πράγματα σοβαρά. Σοβαρά! Πόνο στο αυτί, ανακουφιστείτε άμεσα με το Oticon σε σπρέι. Ένα φυτικό προϊόν ιδανικό για πόνο, βουλωμένα αυτιά, βούισμα και κυψελίδα. Oticon σε σπρέι, το μόνο κλινικά μελετημένο, ιδανικό για παιδιά και μεγάλους. Oticon, η νούμερο 1 επιλογή των γιατρών για τον πόνο στο αυτί. Η σύγχρονη ελληνική βιομηχανία παραγωγής πορτών ασφαλείας, Μπαλωμένος Doors, παρουσιάζει τη νέα πανίσχυρη κλειδαριά Maxi Lock. Κύλινδρος υπερασφαλείας. Σύστημα μπλοκαρίσματος σε προσπάθεια διάρρηξης. Αθόρυβη λειτουργία. Maxi Lock. Κορυφαία ασφάλεια. Μπαλωμένος Doors. Θωρακίζει το χώρο σας. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start Stop. Περιστέρι, Ήλιον, Χαϊδάρι. Τώρα και στην Αργυρούπολη. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706. Και για όλη την Ελλάδα, www.gcbattery.gr. Με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Μη μου πεις update, την δεύτερη μέρα αυτής της εκπομπής συνεχίζουμε εδώ και αφού ενημερωθήκαμε αθλητικά με τρία πολύ ιδιαίτερα θέματα που βάσει έχουν τον αθλητισμό, τώρα θα πάμε να πιούμε το τσάι, γιατί ξέρεις δεν μου αρέσει να το λέω τσάι, είναι τώρα πάμε να πιούμε το τσάι. Θα συνεχίσουμε και τη φιλοσοφία μας, έτσι. Εννοείται, γιατί φιλοσοφημένη αυτή η κουβέντα που κάνουμε. Γιατί κάποια πράγματα, ας πούμε το τσάι είναι το τσάι, είναι το τζάκι, είναι δηλαδή... Καταλαβαίνεις, δεν είναι το τσι, αυτό το ξέρω, το τσι, το τσάι, το τζάκι, το τσάι, το τζάκι. No, cup of tea. Cup of tea. Παιδιά, αυτό στα αεροδρόμια και στα ταξίδια, διούνται cup of tea.
Είναι μια συνήθεια αυτή, τώρα που πεις για τη συνήθεια του τσαγιού, πώς να ξεκινήσουμε από αυτό, ανάποδα. Ναι, βεβαίως. Το ξεκίνησε μια δούκισσα, η δούκισσα του Μπέρτ Φορσάιθ, δεν θυμάμαι το όνομά της, η Άννα Ρουσέλ, πηγαίνοντας μια επίσκεψη σε κάποιον άλλο πύργο, στα μέσα του 1840 περίπου, στην Αγγλία. Το δείπνο τότε προσφέρονταν γύρω στις 7 με 8.30 εκεί πέρα. Εκεί είναι καλύτερη ώρα για να τρώσει εδώ που ναι, τα λέμε. Ναι, για το δείπνο. Και ανακάλυψε λοιπόν, σκέφτηκε δηλαδή, ότι από το πρωί, από την ώρα του πρωινού μέχρι το βράδυ υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κενό. Και έτσι λοιπόν, γύρω στις 3 η ώρα, ξεκίνησε η συνήθεια του τσαγιού, το ξεκίνησε αυτή, έγινε μετά μόδα και το τσάι συνοδευόταν από διάφορα σαντουιτσάκια, από γλυκά. Και έγινε πρώτα στις προνομιούχες τάξεις, στις ανώτερες τάξεις έγινε συνήθεια. Και έγινε έτσι σαν σαν μια γιορτή γινόταν. Τι ώρα πίνετε, Αγγελική, 2.30 ώρα. Όχι, τότε το ξεκίνησε και κατά τις 3. Το ξεκίνησε κατά τις 3. Και συνηθίζεται στην Αγγλία έτσι μέχρι σήμερα. Τώρα με τους σημερινούς ρυθμούς της ζωής δεν πολύ συνηθίζεται. Καλά, αυτό να μου πεις, ναι. Βέβαια, στα μεγάλα ξενοδοχεία, στο Claridge ή στο πολυκατάστημα Harrods, έχει εξαιρετικό τσάι, δηλαδή, που... Με όλα αυτά και τα έχει και τσάι, τάι, πώς το λένε, έχει και ώρες ναι, που είναι για το τσάι, που λέμε τι τάι. Μπράβο, τι τάι. Και εδώ έχει και στο... Cup of tea. Ναι, και εδώ έχει και σε μεγάλη ξενοδοχεία της Αθήνας έχει. Εγώ στο ξενοδοχεία πάω νύχτα. Πλάζα, στη Μεγάλη Βρετάνια έχει τσάι. Α, δεν πάω για τσάι στη Βρετάνια. Ναι. Πού πας. Τέλος πάντων. Στην Ποσειδόνα. Όχι, στο σπίτι μου. Και αφού λοιπόν έγινε πρώτα στις προνομιούχες τάξεις μια συνήθεια. Και ήταν ένας τρόπος για να γίνουν κοινωνικές συγκεντρώσεις. Στη συνέχεια και στις κατώτερες τάξεις που ήταν οι εργάτες και γενικά αυτοί που δουλεύουν σε εργοστάσια κτλ. Έγινε και αυτούς μια συνήθεια και μια ευκαιρία για να κάνουν ένα break, ένα σταμάτημα, ένα διάλειμμα. Να πίνουν τσάι. Ναι, και να αναζωογονηθούν. Γιατί είπαμε ότι έχει και κάποιες ιδιότητες που έχει και ο καφές. Δηλαδή έχει καφείνη μέσα, τεΐνη. Δηλαδή η ουσία που έχει η τεΐνη. Είναι παρεμφερής με την καφεΐνη που έχει ο καφές. Οπότε αναζωογονεί και τονώνει. Οπότε με ένα φλιτζάνι τσάι και για. Οι Βρετανοί εργάτες, ας το πούμε. Ναι, ναι. Ένα φλιτζάνι τσάι και για αυτούς. Ένα διάλειμμα από τη δουλειά τους. Μετά από πολύ κουραστική δουλειά. Μετά από πολύ κουραστική δουλειά για να τονωθούν με. Στον όνειρο κιόλας έχουν δίκιο. Εμείς εδώ οι Έλληνες εργάτες είχαν μορταδέλα, ψωμί, φέτα, τυρί, κελιά και αυτά. Αυτοί είχαν τσάι. Λέμε στην εποχή του 1840. Μορταδέλα δεν είχαμε το 40. Ναι. Γιατί δεν είχαμε. Την εποχή του 1840 που έγινε μόδα. Μιλάμε για παλιά εποχή. Σωστό, σωστό. Μιλάμε πώς επιβλήθηκε αυτή η συνήθεια. Μάλιστα. Και πώς ήρθε στην Αγγλία. Βέβαια να σου πω ότι το τσάι γενικότερα στην πάροδο των χρόνων και μέχρι σήμερα έχει γίνει είδος με πάρα πολλές, θα τα πεις, εκφάνσεις και διάφορες γεύσεις. Τσάι με μέλι, τσάι με κρόκο, τσάι με αυτό, τσάι με εκείνο. Ναι, δηλαδή πολλές συσκευασίες, αν πας σε ένα σούπερ μάρκετ, θα δεις 30 διαφορετικά πράγματα και γεύσεις από τσάι. Γιατί έχει γίνει πια πολύ σύνηθες το φαινόμενο, ναι, γίνει, αντί να πάρεις ένα χυμό, αντί να πάρεις κάτι, να πάρεις ένα τσάι. Και το iced tea, το παγωμένο. Στην πραγματικότητα, βέβαια, η ποιότητα ενός τσαγιού δεν φαίνεται από τις πολλές γεύσεις του, γιατί η γεύση του τσαγιού είναι εξής, είναι το μαύρο τσάι, είναι το πράσινο τσάι, το λευκό, και μια άλλη ποικιλία που λέγεται oolong. Αυτό, σωστά. Oolong. Oolong λέγεται. Στην πραγματικότητα, η ποιότητα του τσαγιού, δηλαδή, εξαρτάται από το μέγεθος των φύλων του. Τα φύλλα όταν είναι πιο μεγάλα, τότε είναι πιο ποιοτικό και πιο ακριβό το τσάι. Τώρα αυτά τα αρώματα, τα εσάνς που βάζουν και όλα αυτά, είναι βέβαια πάρα πολύ ωραία και μου αρέσουν και εμένα πάρα πολύ. Τάξε, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα εξτρά στοιχείο που δεν είναι απαραίτητο ότι είναι και τόσο ποιοτικό πάντα δηλαδή το τσάι, επειδή έχει αυτή τη γεύση. Πάντως το τσάι του βουνού απλά το κλασικό. Υπάρχει μια ποικιλία. Καταλαβαίνεις τη διαφορά. Αυτό είναι άλλο. Ναι, αυτό υπάρχει στην Ελλάδα που είναι το τσάι του βουνού. Το τσάι του βουνού, και βέβαια. Στην Ελλάδα, εγώ τα πάω και σε κάποια χωριά και βλέπω κάποια θεία μου, ας πούμε, και τα λοιπά και μου βγάζει όχι αυτά τα ετοιματζίδικα που τα παίρνουμε εμείς σε συσκευασίες βοβερές, το τσάι, το ίδιο. Αλλά αυτό που έχει μαζέψει μόνη τη. Μπράβο, βλέπεις τη διαφορά από την πρώτη γουλιά, καταλαβαίνεις άλλη γεύση. Βέβαια αυτά τα αφεψίματα που λες και που λέμε δηλαδή και που πίνουμε και το χαμομήλι και το φασκόμηλο και όλα αυτά δεν έχουν βέβαια άλλα στοιχεία μέσα, αλλά δεν έχουν την τεΐνη που έχει μέσα το τσάι, ας πούμε, που αναζωογονεί. Και επίσης έχουν και κάποιες κατεχίνες και κάποια άλλα στοιχεία που είναι αντιοξειδωτικά για αυτό τον οργανισμό. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό, λένε ότι είναι αντιοξειδωτικά. Γι' αυτό είναι και σου λένε ότι και το κιτ και το πράσινο τσάι, ότι κάνει λιποδιάλυση. Ναι, έχει πολύ φενόλες μέσα, έχει τανίνες, κατεχίνες, όλα αυτά έχουν αντιοξειδωτική δράση στον οργανισμό.
Η χώρα του τσαγιού δηλαδή είναι το, η Αγγλία. Όχι, δεν είναι η χώρα του τσαγιού. Είναι η πρώτη. Εκεί ανακαλύφθηκε. Όχι, δεν ανακαλύφθηκε, ανακαλύφθηκε στην Κίνα. Α, στην Κίνα. Όπως λέει ο θρύλος, πώς ανακαλύφθηκε τώρα που τα ρωτήσατε. Αυτό θέλω να μάθω. 3.000 χρόνια π.Χ. Λάζαρ και Αλέξανδρε, ο Σεν Νούγκ, ένας βασιλιάς της Κίνας, είχε πάει να επισκεφτεί μια καλοκαιρινή ημέρα μια απομακρυσμένη γωνιά της αυτοκρατορίας του. Εκεί λοιπόν έκατσαν για να αναπαυθούν για λίγο. Ο βασιλιάς αυτός, επειδή είχε μανία με την υγιεινή, αλλά και επειδή τα νερά ήταν αρκετά μολυσμένα εκείνη την εποχή, συνήθιζε να βράζει πρώτα το νερό για λόγους υγιεινής και μετά να το πίνουνε. Αφού την ώρα που το έβραζαν δηλαδή και πρώτο κρυώσει πρώτα για να το πιούνε, ένας αέρας έφερε μερικά φύλλα από ένα κοντινό θάμνο. Πρωτού προλάβουν να κάνουν τίποτα και να αντιδράσουν, αυτά τα φύλλα έπεσαν μέσα. Και το χρωμάτισαν αμέσως. Και το χρωμάτισαν αμέσως ακριβώς. Και μια μυρωδιά αναδύθηκε στην ατμόσφαιρα. Δοκιμάζοντας αυτό, λοιπόν, ο βασιλιάς Σεν Νούγκ ενθουσιάστηκε με αυτό. Και έτσι, παιδιά, ανακαλύφθηκε το τσάι για πρώτη φορά. Άκου να απίστευτο, καμιά φορά. Ωραία. Και ναι. Το αφηγείται και ωραία η Αγγελική. Μ' αρέσουν τα παραμύθια. Πάρα πολύ. Καλά, να σου πω. Σε όλους αρέσουν τα παραμύθια. Αρκεί να μην το πιστεύουν κιόλας. Λοιπόν, στα παλιά χρόνια, πρώτα ήταν το. Δεν είναι παραμύθι όμως αυτό, είναι πραγματικό. Είναι θρύλος, είναι legend. Α, είναι θρύλος. Εντάξει, όλοι οι θρύλοι έχουν και μία δόση αλήθειας. Και μία δόση παραμυθιού. Ναι. Πρώτα ήταν λοιπόν, δηλαδή χρησιμοποιείται τόσο πολύτιμο προϊόν το τσάι που χρησιμοποιούνταν σαν φάρμακο. Ο βασιλιάς. Από το 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Τότε διαδόθηκε περισσότερο και άρχισε να παράγεται και να καλλιεργείται και να παράγεται στην Κίνα. Στην αρχή έγινε εκεί. Δηλαδή από εκεί ξεκίνησε η παραγωγή. Εκεί κυρίως νομίζω ότι είναι. Και για πάρα πολλά χρόνια, για αιώνες μάλλον, θα έλεγα, είχε το αποκλειστικό εμπόριο και το μονοπόλιο του τσαγιού. Και η πρώτη. Ένας Ιάπωνας μοναχός το πήγε στην Ιαπωνία. Το τσάι και εκεί, από την Κίνα δηλαδή ξεκίνησε. Οι πρώτοι Ευρωπαίοι που το έφεραν στην Ευρώπη ήταν οι Πορτογάλοι, που το κουβάλισαν όμως, το μετέφεραν για λογαριασμό των Ολλανδών, οι οποίοι πρώτοι άρχισαν τη διάθεσή του, γύρω στο 1650. Ήταν πανάκριβο στην αρχή και προοριζόταν μόνο για τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις. Άκου να δεις, βλέπεις. Ήταν πανάκριβο. Βέβαια τώρα και πια όχι, είναι σε πολύ. Ότι. Και παιδιά, μην ξεχνάμε ότι είναι το πιο δημοφιλές ποτό μετά το νερό, το τσάι. Το τσάι. Σε όλες τις χώρες του κόσμου. Σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αν ναι. Σκεφτείς ότι πίνεται πάρα πολύ στην Ασία, στην Νοτιοανατολική Ασία. Δηλαδή, γιατί νόμιζα εδώ στην Ελλάδα η μπύρα είναι το πιο δημοφιλές μετά το. Τώρα που είπες για την μπύρα, στην Αγγλία, στο πρωινό, πριν φέρουν το τσάι, χρησιμοποιούσαν μπύρα. Στη Γερμανία είναι η μπύρα πάρα και στην πολύ μπύρα, αλλά στην Αγγλία όμως. Στην Ελλάδα δημοφιλές. Ο ζήφος γενικά σε σχέση με το κρασί και ακόμη και τα παλιά χρόνια προοριζόταν για τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Ποιο? Ο ζήφος, η μπύρα. Ο ζήφος, ναι, ενώ το κρασί ήταν για τα ανώτερα. Ήταν για τους πιο πλούσιους. Αλλά επειδή το νερό ήταν μολυσμένο, δηλαδή ας πούμε το νερό του Λονδίνου το 17ο αιώνα, ας πούμε το 1600, το 1700, το 1800 ήταν μολυσμένο, είχε μύκητες, βακτηρίδια, μούχλα. Στο πρωινό του έπιναν μπύρα. Όταν λοιπόν ήρθε το τσάι. Καταλαβαίνεις πως θα ήταν όλη μέρα πως θα ξεκινήσει η μέρα. Το πρωινό του. Ναι, και όμως έπιναν μπύρα. Ξύπνιζε μπύρα αντί για νερό, εντάξει. Και όταν ήρθε λοιπόν το τσάι, που αποστήρωνε με το βρασμό με κάποιο τρόπο το νερό και έδινε και μια πάρα πολύ ωραία γεύση και μια τόνωση, καθιερώθηκε και μπήκε στο πρωινό. Εκτός από το απογευματινό. Αλλά και οι λαοί της Ασίας το χρησιμοποιούν πάρα πολύ στην Τουρκία. Καταρχάς δεν ξέρω αν έχετε πάει. Ναι, το πάει. Που είναι σε μικρά ποτηράκια, Αλέξανδρε, το έχεις δει. Το μαύρο τσάι με ένα κουταλάκι μέσα, παρόμοιο με το δικό μας. Σε ένα μακρόστενο γυάλινο ποτηράκι. Το μαύρο τσάι που το έχουν σαν γέρασμα. Όχι. Παιδιά, όχι. Για πού μιλάς τώρα. Στην Τουρκία, πάρα πολύ χρησιμοποιείται. Όχι. Εγώ έπια καλό στην Τουρκία, παρήγγειλα στη Χόβολη το καφεδάκι. Αλλά είναι πολύ διαδεδομένο. Αυτό είναι το ντεμπλίδικο, το οποίο το πίνουν σε μικρά γυάλινα φλιτζανάκια, πολύ αυτό μικρά. Αυτό είναι μικρά γυάλινα. Αυτό είναι το ντεμπλίδικο, λες. Μπα, δεν το ξέρω τι ονομάζεται έτσι. Έτσι λέγεται. Ναι. Και μάλιστα είναι. Είναι μαύρο τσάι αυτό. Ναι, και έχουν ένα περίεργο σχήμα τα μικρά γυάλινα ποτηράκια. Ναι, είναι λίγο μεγαλύτερο από τα σφινάκια. Ναι, φαντάστο. Έτσι όπως το λέει. Πιο μακρόστενο. Ναι, και μάλιστα με ένα περίεργο, ωραίο, πολύ όμορφα ποτηράκια, ξέρεις, για το τσάι στην Τουρκία. Πάρα πολύ ωραία. Και είναι δυνατό τσάι αυτό. Και μαύρο. Εδώ τα πουλάνε και στο τηλεόραση. Το μαύρο τσάι όμως όντως είναι πιο δυνατό. Υπάρχει και το τσάι μασάλα που χρησιμοποιούν και οι λαοί της Ανατολής. Ντεμπλίδικο τσάι από την πόλη. Να ξέρεις, είναι το πιο διάσημο και πιο δυνατό. Ποιος είσαι, βρε Λάζα, εγώ, δηλαδή. Πολύ μου αρέσει. Παιδάκι μου στην Τουρκία, άκου να σου πω. Καταρχήν εκεί, στην πόλη, ένα πράγμα είναι η ιεροτελεστία. Το τσάι.
Είναι ιεροτελεστία εκεί πέρα. Δεν είναι απλά όπως ένα καφέ. Φέρε μου ένα νερό και ένα τσάι, το βάζουμε μέσα στο σταμάτι, στο Γρηγόρη, στα Έβερες, δεν ξέρω πού. Φέρε μου τσάι και το ήπιαμε. Αυτό είναι νερομπλούμ με μία δόση τσαγιού, ξέρω εγώ. Με μία, ένα άρωμα. Εκεί το ντεμλίδικο. Είναι μία ολόκληρη διαδικασία. Είναι διαδικασία και το πώς θα το φέρουμε, πώς θα σε σερβιριστεί με τους κύβους ζάχαρη. Και με τον καφέ όμως που είδα, κάνανε πολύ ώρα. Τώρα, σου λέω, και με τον καφέ. Δεν έχω πάει. Φέτος τώρα προγραμματίζω να πάω. Ε, βέβαια, πώς να μην πας τώρα, έχεις προγραμματίσει τρία ταξιδάκια και θα κανονίσουμε όλοι μαζί να πάμε. Δίκλινα δωμάτια, σουίτες. Άιτε τώρα μην τα πω. Θα κανονίσουμε να πάμε όλοι μαζί, να κάνω και την ξενάγηση. Ναι. Στη Ρωσία επίσης είναι πολύ διαδεδομένο, που επίσης δεν έχω πάει και θέλω, έτσι. Είναι πολύ διαδεδομένο στη Ρωσία. Υπήρχε και μέσα στο σαμοβάρι που το έκαναν. Δηλαδή οι Ρώσοι το έφεραν από την Κίνα με καμήλες, με καραβάνι. Ναι, και οι Ρώσοι μετά από το τσάι το πήγανε στη βότκα και στο. Όχι, αυτό είναι άλλο. Πάντα υπάρχει ακόμα το τσάι. Στο διεθνές ποτό τους πάντως όταν ξυπνάνε είναι η βότκα. Υπάρχει και το Ουκρανία, τσάι. Ρωσία. Εντάξει, πάντα είναι της μόδας στη Ρωσία το τσάι. Καλά, ναι. Ναι. Εντάξει. Πάντα γιατί με ξυπνάνε. Όπως και στην Αγγλία, όπως είπες. Όπως και στην Αγγλία. Κάνει και κρύο στη Ρωσία. Γιατί, ναι, εννοείται. Ναι. Και είναι για να συζεσταίνει το. Πάντως το τσάι είναι ένας πολύ ωραίος φίλος, θα έλεγα. Είναι ένας πολύ καλός φίλος. Να κάτσεις και ειδικά τώρα. Θεωρείς, Αγγελική, η μαμά χώρα είναι η Κίνα πάντως, έτσι. Η Κίνα είναι η μαμά χώρα. Η μαμά χώρα, έτσι. Και λοιπόν, για να σπάσουν το μονοπόλιο της Κίνας του εμπορίου του τσαγιού, οι Άγγλοι, άρχισε να φυτεύουν σε μία από τις αποικίες τους στην Ινδία, άρχισαν να φυτεύουν και να παράγουν τσάι. Στην αρχή δεν πέτυχε σε μία περιοχή, αλλά μετά στη Βόρεια Ινδία. Πέτυχε μετά και ξεκίνησαν από εκεί το εμπόριο του τσαγιού μετά. Το καλύτερο τσάι, μιας και έχεις ενημερωθεί, ποιο θεωρείς ότι είναι και από ποια χώρα. Είναι γούστο, παιδιά, το καλύτερο τσάι. Ποια ποικιλία θεωρείς ότι είναι και από ποια χώρα. Ναι, και το Oolong θεωρείται πολύ καλό τσάι. Καταρχάς, υπάρχει και το. Είναι ένας, το καλό τσάι προσφέρεται μαζί με τα μεγάλα φύλλα και τον ανθό. Έτσι προσφέρεται. Πολυτελείας. Μάλιστα. Προσφέρεται, δεν προσφέρεται. Υπάρχει για να τσάι, υπάρχει μέρος στο Παναπιεί, το έχω δει εγώ αυτό σε έτοιμο κατάλογο, που παραγγέλνεις ένα πράσινο τσάι και έχει 7,5 ευρώ, δανείζομαι, και σε ένα άλλο μπορεί να το δεις 3 ή και 2 ευρώ. Δηλαδή είναι η ποιότητα του τσαγιού. Όχι, ναι, εξαρτάται και από την ποιότητα. Μαγαζιού. Του μαγαζιού, αλλά και του τσαγιού, που έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Γιατί υπάρχει τσάι με τσάι, κάνει τη διαφορά. Και στο σούπερ μάρκετ υπάρχουν μάρκες που το τσάι το βλέπει τα 10 φακελάκια τόσο. Και το άλλο το βλέπεις διπλή τιμή και έχει μέσα 5 φακελάκια. Αλλά το ένα το βάζεις και μυρίζει όλο το σπίτι, ξέρεις με το που θα το ρίξεις μέσα, το άλλο είναι νερό μπούλι που το λέμε. Το φυτό του τσαγιού λέγεται καμέλη ή συνική. Η συνική, μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Η πιο σημαντική και η πιο γνωστή. Και μετά γίνανε και κάποιες άλλες ποικιλίες που όπως είπαμε γίνανε και στην Ινδία και σε κάποιες άλλες περιοχές που παράγουν. Τώρα το μέσα στα φακελάκια, ένας Αμερικάνος, πολύ πολύ αργότερα, ξεκίνησε για να δειγματίζει στους πελάτες του μέσα με τα ξένια σακουλάκια να το βάζει το τσάι. Και από εκεί επικράτησε το τσάι σε φακελάκια. Ναι. Που είναι πολύ ωραίο και πρακτικό, παιδιά. Βεβαίως, ανοίγει το τσάι. Και αλλιώς την μπάλα, την κλασική, που το βάζει μέσα εκεί. Για να διασταλούν τα φύλλα, δηλαδή. Αυτό όμως δεν βάζει μέσα εκεί το φακελάκι. Όχι, δεν το βάζει, είναι χύμα τσάι αυτό. Δηλαδή που είναι εκλεκτό αυτό που σα έχω φέρει. Είναι πράσινο, αρωματισμένο με βανίλια. Το έχω πάρει από την Ιταλία αυτό παλιά. Και το έφερε για μας και το διατηρώ, ναι, βέβαια, ειδικά. Ναι, ναι. Πόσο καιρό αλήθεια διατηρείται για να μην χάσει τη μυρωδιά του. Διατηρείται χρόνια το τσάι όταν έχει σε μέρος στεγνό και χωρίς υγρασία. Ναι, ναι. Και στην κατάλληλη συσκευασία. Και σε ξύλινο κουτάκι έχω δει ότι το βάζουν κάποιες φορές. Σε μια αεροστεγή. Σε χάρτινη συσκευασία είναι πολύ ασφαλής. Οτιδήποτε είναι αεροστεγές, πολύ δύσκολα. Μπορεί να διατηρηθεί ακόμη και για χρόνια. Ναι, αλλά πάντως αυτά ρε, η Αγγελική, συγγνώμη. Επειδή είναι δικό σου το σερβίτσιο. Είναι δικό μου, ναι, έχει άλλα. Ποια εταιρεία είναι. Είναι, τώρα δεν κάνουμε και διαφήμιση. Είναι κλασικά φλιτζάνια, είναι αμερικά, είναι Royal Albert, έχει και πιάτα, έχω μερικά, έχω και πιατέλα. Αυτά τα έχεις ως πρίκα, δηλαδή ο άντρας που θα σε πάρει παίρνει πρίκα και αυτά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι. Είναι πολύ μεγάλη συλλογή. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν θα ήθελα μια γυναίκα χωρίς Royal Albert. Εμένα πάντως μου έκανε εντύπωση για να δεις ότι η Δεσποινής εδώ πέρα το ξέρει το θέμα. Κοίταξε να δεις την μπάλα που μπαίνει μέσα τη μεταλλική που μπαίνει το τσάι. Ναι. Για να έχει και κάτι. Δεν το έχω ξαδεί από αυτό. Έτσι, μου είπαμε είναι αυτό το τσάι το εκλεκτό. Δεν το έχω ξαδεί. Το οποίο το βάζεις μέσα και επειδή είναι αποξηραμένα τα φύλλα του τσαγιού, παιδιά, έτσι αυτή είναι η διεργασία του, μετά διαστέλλονται με το νερό και μεγαλώνουν. Βλέπεις με ειδικές σωπές η μεταλλική αυτή μπάλα. Για να... Κανονικά αυτή την μπάλα, υπάρχει η τσαγιέρα, δεν μπορούσαμε να τη φέρουμε και αφού να την κουβαλήσουμε άλλη μέρα. Υπάρχει και η τσαγιέρα που μέσα στην τσαγιέρα τη βάζεις αυτή την μπάλα, έχω και μία μεγαλύτερη.
ώστε να, ο καθένας το κάνει αναλόγως δυνατό ή όχι όπως θέλει το τσάι του ή λιγότερο δυνατό. Γίνεται και αυτό, ναι, αυτό που λένε το θέλω λίγο δυνατό, βαρύ και τα λοιπά. Το σερβίρεις, άλλος θέλει να βάλει και γάλα μέσα, άλλος θέλει να βάλει μέλι, άλλος θέλει μεγάλα να βάλει κουβάκια. Ναι. Ποτέ δεν το έχω στην Ανατολή το κάνουν πολύ. Βάζουν μέσα πιπερόριζα, κάρδαμο. Ναι, και... αυτά έχω δει. Έχω δει και κανέλες και τέτοια, αλλά μεγάλα. Και γάλα. Λέγεται τσάι μασάλα. Το ονομάζουν αυτά. Ή στην Νοτιοανατολική Ασία. Τσάι μεγάλα, τσάι μασάλα. Θα το κάνω. Δηλαδή βάζεις γάλα και τσάι. Βάζεις γάλα και τσάι μαζί. Ναι, εγώ το έχω ξανακούσει και παλιά γιαγιά μου το έκανε, ας πούμε. Με στη χλίδα έχει το φίλο μου. Ναι. Το βλέπεις. Ναι, μάλιστα. Και όλο αυτό βέβαια μπορεί να ολοκληρωθεί με μια πολύ ωραία χειροποίητη σπανακόπιτα. Να σε ρωτήσω για τώρα. Να, πάμε λίγο και στο... να πάμε λίγο από το τσάι στο φαΐ τώρα, στη σπανακόπιτα. Το έφερε γιατί πάμε το τσάι και στην εκκλήση συνοδευόταν από. Αυτή πες μου την αγόρασε εσύ ή την έκανε. Όχι, όχι, εγώ τα φτιάχνω. Και, το, και ανοίγει και το φύλλο. Εσύ γιατί... το έφτιαξε αυτό. Ναι, έφτιαξα, ναι, ναι. Εγώ τα έφτιαξα γιατί μου αρέσει κιόλα. Μαγειρεί και πάρα πολύ. Πότε θα μου πάρει κουζίνα, δεν πάρει να μαγειρεύω. Να σου πάρω μια κουζίνα. Και θα έρθει στο σπίτι να μαγειρεύσουμε. Εντάξει, από αυτό που βλέπω οπτικά τουλάχιστον, γιατί μόλι φύγει. Μα θα πάω, όχι τώρα. Το έχω πει και θα το ξαναπώ. Η Αγγελική στα γλυκά και τις πίτες είναι καταπληκτική. Μ' αρέσει γενικά περισσότερο η μαγειρική παρά η ζαχαροπλαστική. Έχω περισσότερο τα. Ναι, όταν λέω στα γλυκά, εννοώ τα κέικ σου. Δεν εννοώ τώρα γλυκά να φτιάξει κορνέ και. Εκεί αυτά θα τα πάρουμε από την Αλετρά. Ναι, αλλά στην πίτα η Αγγελική. Είναι δύσκολο η πίτα, είναι πολύ δύσκολο. Και ανοίγει και το φίλο μου, έχει στείλει εμένα φωτογραφίε δύο ώρα την νύχτα. Όχι να πάρει Αγγελική, όχι να πάρει ετοιμάτζι δικά φίλο. Όχι, δεν είναι ωραίο. Άμα είναι, φτιάχνω και εγώ τέτοια. Γι' αυτό και δεν φτιάχνει συχνά. Μπορεί να μην σου φτιάχνει κάθε εβδομάδα. Είναι πολύ δύσκολε οι πίτε, είναι πάρα πολύ δύσκολε. Πρέπει να ξέρει να κάνει. Ξέρεις, τα κάνεις γρήγορα. Παιδί μου, άλλο λέω εγώ τώρα αυτά. Και εγώ. Καταρχήν, κοίταξε εδώ τώρα, μη με... Όχι, αυτό σου λέω. Κοίταξε εδώ πέρα... Μεταράζεις τον Ελλάδα τώρα. Μεταράζεις τώρα, μη μεταράζεις τώρα. Άστον, είναι και κουρασμένος σήμερα. Λοιπόν, κοίτα από το χρώμα των λαχανικών μέσα. Κοίτα, δείξτε, Γιάννη, κοίτα το χρώμα των λαχανικών. Κοίτα απ' έξω το φύλλο, απ' έξω το φύλλο. Και καθόλου λαδούρα. Καθόλου λαδούρα, καταλαβαίνει ότι μόλι σου πει εδώ η Δεσποινή ότι είναι χειροποίητη. Ότι είναι χειροποίητη, δεν μπορεί να μην το πιστέψει. Να σου πω λίγο, όχι, είναι η αλήθεια. Ναι. Για πε μου έτσι να κλείσουμε με αυτό. Ξέρει και άλλε πίτε εκτό από τη σπανακόπιτα. Ναι, βέβαια, κάνω πίτα με κοιμά. Έχω πάρα πολύ ωραία. Να μου κάνει με κοιμά μια μέρα. Να σου πω πατσαβουρόπιτα που είναι και τη μόδα. Κάνει. Αυτή είναι έτοιμη, δεν την κάνει η Αγγελική, τη βλέπει κατά στη ροή. Άμα θε να βγούμε λίγο. Λίγο μια βόλτα και τι να έχει πατσαβουρόπιτα, ποτέ δεν το κατάλαβα. Το φύλλο δηλαδή. Τι πατσαβουρόπιτα. Τι έχω δει, δεν το έχω καταλάβει. Το... Τι έχουν μέσα. Συνήθως το κάνουν με έτοιμο φύλλο αυτό, που το κάνουν έτσι, που το κάνουν σαν ένα. Νομίζω γάλα, ναι. Αυγά. Γάλα, αυγά, τυρί. Τυρί. Φτιάχνεις. Και γιατί τι λένε πατσαβουρόπιτα. Ξέρω, ναι. Γιατί τι λένε αλήθεια. Δεν χρειάζεται να τα πολύ ανοίξει τα φύλλα. Παίρνει συνήθως με έτοιμο το κάνουν αυτό και τα μαζεύουν, τα κάνουν έτσι δηλαδή. Σαν πατσαβούρια. Μπράβο. Είπα να μην πω τη λέξη. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακή. Η πατσαβούρα είναι. Συμφωνίζουμε, με αυτό κάνουμε την κουζίνα, τα πλακάκια μου. Όλοι μας έχουμε μια πατσαβούρα. Σαφώς. Στο σπίτι μας. Γιατί δεν είναι αυτό, δεν είναι. Ξεσκονίζουμε. Εγώ, ας πούμε, σπίτι μου έχω μια πατσαβούρα και μια μάπα. Εντάξει. Η μάπα ξέρεις ποια είναι. Γελάει. Τώρα, άμα του πω ποια είναι η μάπα, δεν ξέρει. Αγγελική, εμένα μου βγήκε μάπα η πατσαβούρα. Άκου, εάν του πω ποια είναι η μάπα. Ξέρετε ποια είναι η μάπα. Είναι η σοκαρίστρα. Όχι. Τι είναι. Η μάπα είναι η κόκκινη με τα τέτοια. Αυτή το που κάνει το παρκέ. Όχι, μάπα. Πες μη την μπάδα μου. Η μάπα. Με τα κόκκινα που κάνει. Η μάπα είναι αυτή που είναι στα ράστα. Δηλαδή. Πώς είναι τα ράστα τα μαλλιά της γυναίκας. Ναι, έτσι, αλλά αυτό είναι το κόκκινο. Η μάπα που κάνει στο παρκέ. Στα αγγλικά σημαίνει μόπ, σημαίνει σφουγγαρίζω, να ξέρεις. Ο εφοπλιστής. Μόπ σημαίνει σφουγγαρίζω. Α, ναι. Τι σημαίνει. Σφουγγαρίζω. Ποιο. Μοπ. Από εκεί βγαίνει μάπα εννοεί. Δεν ξέρω. Ποιος. Κάποια... Τέλος πάντων, πάντως αν κάτι σας βγει μάπα, ακούστε τι θα κάνετε. Δεν θα το διώξετε, θα το γυρίσετε ανάποδα, του βάλετε και ένα σκουπόξυλο και θα κάνετε το παρκέ. Καταπληκτικό. Κάπου θα τη χρησιμοποιήσετε. Γιατί όπως είχα πει και σε παλιότερο Facebook πριν χρόνια, εμείς μπορεί να πετάμε κάποια πράγματα, αλλά ακόμα και αυτά που είναι ανακυκλώσιμα για κάποιους είναι πολύ σημαντικά. Έλα εδώ σε Βίκυ Μπάδα, επηρεάστηκα από VMAR τώρα και το είπα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστώ και τους δύο. Θέλω ορμόμενος, γιατί εγώ δεν μπορώ να κλείσω την εκπομπή μου χωρίς κάτι διδακτικό. Κατάλαβες. Επειδή κάτι είπατε για την ιστορία και εσύ και εσύ και εσύ και αναφερθήκαμε στην ιστορία, που πάντα τα δικά σου έχουν ένα ιστορικό υπόβαθρο. Μέσα υπόβαθρο.
Θέλω να πω ότι εμείς δεχόμαστε την ιστορία, αλλά δεν μπορείς να μας τη μάθεις εσύ όταν εμείς τη γράψαμε. Γεια σας.